Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Βορύδης. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Είναι μαζί μας και ο Αντώνης Δαλατόλας και ο Πάνος Σαμυράς. Πώς πάει η κυβέρνηση? Καλά πάει. Καλά. Έτσι δείχνει. Ελβετία έχουμε γίνει, δεν ευθύνεται. Σε τρεις μήνες δεν φαντάζομαι ότι περίμενες να γίνουμε Ελβετία. Αλλά καλά βαδίζει. Αφού ήσασταν τόσο προετοιμασμένοι, περίμενα τουλάχιστον να έχετε προετοιμαστεί σε ένα θέμα που είχαμε. Όπως ήταν το. Εντάξει, νομίζω ότι εκεί έκανε μια παρέμβαση ο Πρωθυπουργός που το λύνει το θέμα. Μιλάτε, φαντάζομαι, για το μεταναστευτικό τώρα να προσφύγει. Ναι, αυτό. Το οποίο απαντάει σε αυτό. Και απαντάει ότι αποδέχεται ότι στο συγκεκριμένο σημείο περιμέναμε ότι θα έχουμε περισσότερο χρόνο προκειμένου να αναπτυχθεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο και μας προλαβαίνουν αυτές οι συγκεκριμένες εξελίξεις που δημιουργούν μια πολύ μεγάλη πίεση. Άρα δεν φταίει ότι ο Τσίπρας δεν φύλαγε καλά τα σύνορα. Όχι, φταίει ότι ο Τσίπρας δεν φύλαγε καλά τα σύνορα. Αμέ. Φταίει ότι εμείς πρέπει να φυλάξουμε πολύ καλύτερα τα σύνορα. Φταίει το ότι οι διαδικασίες του ασύλου για 4,5 χρόνια σκοπίμως είχαν γίνει να καταλήγουν στο να καθαρίζονται στα 10 χρόνια. Φταίει ότι τώρα περνάμε, έχει κατατεθεί ήδη νομοσχέδιο με το οποίο γίνεται η σύντηση αυτών των προθεσμιών και εξαφανίζεται ένας βαθμός δικαιοδοσίας προκειμένου να τελειώνουν καμιά ώρα και να πηγαίνουν και σε κλειστά κέντρα προαναχωρησιακά και να υπάρχει διαδικασία της επαναπρόωθησης. Φταίει ότι 4,5 χρόνια στους 80.000 επαναπρόωθησαμε 1.800 οικειοφελώς. Θέλανε και φύγανε, δεν φύγανε υποχρεωτικώς. Φταίει ότι δεν υπήρχε λοιπόν κανένας τέτοιο μηχανισμός. Φταίει ότι αντιμετωπίσαμε 1 εκατομμύριο το 2015. Άρα λοιπόν, φταίει και αυτό, ναι, βέβαια. Φταίει ότι ανοίξαμε και πέρασε 1 εκατομμύριο. Άρα ανοίξαμε, πέρασε 1 εκατομμύριο. Ανοίξαμε να φύγουν. Ναι. 300.000. Ναι, αλλά αυτό οδήγησε. Αυτό οδήγησε στην περίκλειστη Ελλάδα. Αυτό οδήγησε στην περίκλειστη Ελλάδα. Τώρα η χώρα, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε μια χώρα εγκλωβισμού. Ακούστε, να πω κάτι. Εγώ θέλω να πάω κατευθείαν και να είμαι πολύ πιο αυστηρός από αυτό το οποίο μου λέτε τώρα. Εγώ θεωρώ ότι αυτά έχουν κρυθεί. Και ήταν ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους καταδικάστηκε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και εδώ λοιπόν. Το προσφυγικό. Ένα από τους βασικούς λόγους. Αλήθεια. Ναι, το πιστεύω αυτό. Η διαχείριση, η κακή διαχείριση αυτού του ζητήματος είναι ένας από τους βασικούς λόγους από τους οποίους αποδοκιμάστηκε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα είναι σαφές ότι η δική μας κυβέρνηση, και απλώς αυτό θέλω να πω στους πολίτες, γιατί ακούω την φωνή τους, ακούω την κριτική τους, ακούω την αγωνία τους, η οποία τι λέει? Θέλουμε άλλη πολιτική, θέλουμε να τη δούμε τώρα. Η απάντηση είναι η εξής. Υπάρχει άλλη πολιτική. Γιατί η πολιτική την οποία εξάγγειλε η κυβέρνηση είναι προφανώς μια τελείως διαφορετική πολιτική από αυτή που ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι χρειάζεται? Θέλουμε λίγη πίστοση χρόνου για να την εφαρμόσουμε. Πόσο δηλαδή χρόνο? Γιατί το άσυλο νομοθετούμε τώρα. Η συμφωνία με την Τουρκία υπάρχει, είναι υπαρκτή. Πρέπει να αλλάξει. Ακούσαμε τον Δήμαρχο Σάμου νωρίτερα, δεν ξέρω αν τον ακούσατε, που λέει ότι δεν γίνεται τίποτα στα νησιά. Η συμφωνία με την Τουρκία, και εδώ πρέπει κανείς να είναι πάρα πολύ προσεκτικός και το λέω προς πάσα κατεύθυνση, είναι η μόνη που έχουμε. Κατάρρευση της συμφωνίας με την Τουρκία σημαίνει ότι δεν έχουμε μηχανισμό επιστροφών. Αλλαγή δεν μπορεί να γίνει, βελτίωση. Άρα λοιπόν. Αλλαγή, μιλάμε ακούστε, για αλλαγή. Ακούστε. Γιατί? Άρα λοιπόν. Μηχανισμό επιστροφών με δικαιώματα, ελπίζω. Όχι, εδώ υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Με βάση τη συμφωνία. Μην χαθούμε. Δεν χανόμαστε. Γιατί το σημαντικό. Το γρήγορο. Είναι πολύ σημαντικό. Όχι, μη φεύγει μπάλα, γιατί θα πάμε. Να αλλάξουμε τη συμφωνία με την Τουρκία τη στιγμή που σήμερα στην πραγματικότητα δεν την ενεργοποιούμε αποτελεσματικά. Δηλαδή έχουμε μια συμφωνία. Το πρόβλημα σήμερα, και θέλω να το ακούσω αυτό, είναι ότι 4,5 χρόνια δεν ζητούσαμε επιστροφές. Δεν ζητούσαμε. Κύριε Υπουργέ, μόνο οι οικειοφελείς γίνονταν. Κύριε Υπουργέ, και τώρα πρέπει να ζητήσουμε τις υποχρεωτικές. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Η συμφωνία, ξέρετε τι λέει. Επαναπροώθηση μπορεί να γίνει μόνο από τα νησιά στα οποία αποβιβάζονται πρόσφυγες και μετανάστες. Μάλιστα. Δηλαδή, αυτές οι 6.000 που είναι στη Σάμο, με βάση τη συμφωνία την οποία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία έχουμε υπογράψει, λέει ότι αν τους πάρεις και τους φέρεις στην ενδοχώρα, επαναπροώθηση δεν μπορείς να κάνεις. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο, για καθέναν από αυτούς που θα στέλνουμε πίσω, η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι θα παίρνει και η Ευρώπη έναν. Εάν εσείς λοιπόν είσαστε αποτελεσματικοί και στείλετε στην Τουρκία 50.000. Πέστε μου, ποιος Ευρωπαίος θα ανοίξει τα σύνορά του για να περάσουν 50.000 πρόσφυγες? Αυτοί που το θέλει έχουν υπογράψει. Αλλαγή, ορίστε. Αυτοί που το έχουν υπογράψει. Αυτοί που το έχουν υπογράψει. Μάλιστα. Δεν πρόκειται να γίνει, κύριε Υπουργέ. Γιατί? Αποθήκη ψυχών θέλουν οι Ευρωπαίοι να κάνουν την Ελλάδα. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Όχι. Παρά τις καλές προθέσεις σας. Όχι. Παρά τις καλές προθέσεις σας.
Εγώ δεν αφήνω την μπάλα να φύγει από την κοινωνία. Το λέει η συμφωνία αυτό. Κύριε Παπαδάκη. Η συμφωνία το λέει αυτό. Όλα αυτά τα ωραία θα τα δούμε. Δεν ωραία, άσχημα είναι. Όλα αυτά θα τα δούμε μόλις αρχίσει να λειτουργεί αποτελεσματικά. Μακάρι. Ο μηχανισμός επαναπροωθήσεων. Το θέμα είναι πότε. Δεν είμαστε εδώ. Όχι, και το θέμα είναι να δεν είμαστε εδώ. Εξαιτίας του ΣΥΡΙΖΑ δεν είμαστε εδώ. Το πότε είναι σε συνάρτηση, Γιώργο μου, με το να το δεχτούν οι Τούρκοι και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι να δουν την αναγκαιότητα του να αλλάξουν. Επειδή πολύ καλά ακούω τώρα αυτό στους τηλεθεατές μας και στους κατοίκους των περιοχών που έχουν πρόβλημα. Δηλαδή, γι' αυτό ρωτάμε πότε. Το αλλάζουμε εμείς και τελείωσε. Επαναλαμβάνω. Επαναλαμβάνω και σας λέω πράγματα, να το πω αλλιώς. Πολύ εύκολα θα έφευγε η κυβέρνηση πηγαίνοντας σε μια γενική διεθνοποίηση του ζητήματος. Η Ευρώπη, επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας, να συζητήσουμε αυτό, τι κάνει, τι δεν κάνει, διεθνοποίηση. Και μεταθέτει τις ευθύνες της, δεν φταίμε εμείς, οι Ευρωπαίοι. Εγώ δεν είμαι σε αυτή τη γραμμή. Σωστό είναι αυτό, δεν διαφωνεί κανείς. Η ευθύνη είναι της Ελλάδος. Το ζήτημα ακόμα δεν είναι, και αν είναι ελληνικό, είναι ολομόναχη, ακόμα και αν μείνει ολομόναχη, δεν είναι. Δεν είναι. Αλλά ακόμα και αν έμενε ολομόναχη. Είναι από τους λίγους που το λέει ότι δεν είναι ευρωπαϊκό το ζήτημα. Όχι, επαναλαμβάνω. Έχει προφανώς ευρωπαϊκές διαστάσεις. Μην με παρεξηγείτε. Αλλά η Ελλάδα το αντιμετωπίζει. Έχει ευρωπαϊκές διαστάσεις. Αλλά το αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Αλλά προφανώς η Ελλάδα έχει ένα διαχειριστικό κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο πρέπει να κάνει. Ποιο είναι αυτό? Να βάλει επιτέλους έναν αποτελεσματικό μηχανισμό κρίσης του ασύλου, προκειμένου να μπορούν να γίνουν οι επαναπροωθήσεις. Μου επιτρέπετε να ρωτήσω κάτι. Αυτή τη στιγμή, για να καταλάβουμε τις διαφορές, κύριε Δουλάτε, αλλά γιατί ακούω από τον κόσμο, ξέρετε, είστε σαν τον ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε τα ίδια κάνετε, ξέρετε ακούγεστε το ίδιο, ξέρετε καταλήγετε να λέτε τα ίδια. Δεν είναι έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φτιάξει ένα μηχανισμό που για να κρίνει το άσυλο κράταγε 9 χρόνια. Εμείς φτιάχνουμε ένα μηχανισμό που για να κρίνει το άσυλο και να προχωρήσει την επαναπροώθηση θα κρατάει 9 μήνες με ένα χρόνο. Η μέρα με τη νύχτα. Λοιπόν, να, ρωτήσω, κύριε, να το φτιάξουμε κύριε, λοιπόν. Κύριε Βορύδη. Γιατί το πρώτο βήμα, με συγχωρείτε κύριε Βορύδη, νομοθέτηση. Είναι η κατάργηση της προσφυγής στα δικαστήρια ουσίας. Καταργείται αυτό. Μας μένει ενδικοφανής. Πρώτη κρίση. Ενδικοφανής. Εμείς λέμε ότι αυτό σε 9 μήνες με 12 θα έχει τελειώσει. Μετά τον πρώτο μήνα είχαν χορηγήσει μαζικά άσυλα, τα οποία δεν εμπίπταν στην κατηγορία των προσφύγων, εμπίπταν στην κατηγορία των διοκομένων, με το ωραίο τέχνασμα του μετατραυματικού στρες που έφτιαξε τρομερή φάμπρικα χαρτιών ως προς αυτό. Το καταργούμε. Μάλιστα. Το καταργούμε σε αυτό το νομοσχέδιο. Τι λέω λοιπόν στους πολίτες? Καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μια κρίση η οποία τρέχει αυτή τη στιγμή και δημιουργεί τεράστια πίεση. Σας λέμε, ναι, δεν περιμέναμε ότι θα το έχουμε στους πρώτους 3 μήνες της θητείας μας αυτό το πράγμα. Σας λέμε ότι παίρνουμε αμέσως μέτρα και σας λέμε και τις δεσμεύσεις μας. Δηλαδή τι, ότι εκεί που δεν είχαμε κάτι άλλο. 1.600 επαναπροωθήσεις, 1.800 μέσα στα 4,5 χρόνια, δεν μας λέτε θα κάτι. Έχουμε 10.000 επαναπροωθήσεις μέσα στο άλλο. Επόμενο χρόνο. Δεν μας λέτε κάτι άλλο και δεν είσαστε υποχρεωμένος εσείς να το απαντήσετε, αλλά εγώ θα το ρωτήσω. Εντάξει για αυτούς οι οποίοι είναι τώρα εδώ, αν συνεχιστούν οι προσφυγικές ροές και δεν σταματήσει αυτό το θέμα, και μάλιστα με αφορμή τα γεγονότα της Συρίας ίσως είναι πολύ μεγαλύτερες, θα κάνετε μια τρύπα στο νερό. Θα διώχνετε 5.000 και θα έρχονται 5.000. Θα διώχνετε 7.000, θα έρχονται άλλες 7.000. Αυτό θα σταματήσει. Απάντηση. Δεν είναι θέμα ελληνικό για να σταματήσει. Απάντηση. Παρακαλώ. Προφανώς οι μεταναστευτικές πίεσεις και το τι γίνεται έτσι στη Συρία και το πώς εξελίσσεται το πόλεμο λοιπόν δεν είναι θέμα ελληνικό. Έτσι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από αυτό. Όπως επίσης δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό το οποίο είναι η πραγματικότητα σήμερα. Δηλαδή τι. Ότι η μεγάλη πλειοψηφία αυτών που έρχονται δεν είναι πρόσφυγες, αλλά είναι παράνομοι μετανάστες, ενδέχεται να αλλάξει και να είναι πρόσφυγες. Γιατί αν έχεις πίεση στη Συρία, ναι, μπορεί να αλλάξει αυτή η σύνθεση. Άρα θέλει και διαφορετική αντιμετώπιση. Εκεί, πράγματι, σωστά λέτε, εκεί, στο δεύτερο σημείο, αλλά τώρα δεν είμαστε εκεί, τώρα είμαστε αλλού, είμαστε στο πρώτο. Όταν συμβεί αυτό, το ζήτημα του πώς αντιμετωπίζει κανείς την ανθρωπιστική διαχείριση πολλών χιλιάδων προσφύγων, προφανώς είναι ευρωπαϊκό ζήτημα.
Και προφανώς πρέπει να πάρει την ευθύνη της η Ευρώπη. Για να έρθουμε λιγάκι. Είναι, για να μην είμαι ακριβής, είναι και ευρωπαϊκό ζήτημα. Να έρθουμε λιγάκι κοινωνία. Περιμένουμε. Έχει πάρει. Κατά τη γνώμη μου, για να τα αφήσω έτσι, είναι απόλυτο λάθος το γεγονός ότι λέει ο Υπουργός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μια πολιτική αποτυχημένη. Όσο αποτυχημένη είναι το τρίμηνο, σας ήταν και το ΣΥΡΙΖΑ 3 χρόνια. Μπορεί να οι διαδικασίες ασύλου, και τα ξέρετε πολύ πιο καλά από εμάς, να θέλουν πιο έλεγχο, γιατί πράγματι γίνονται τέτοια, αλλά η αποτροπή δεν είναι εφικτή ούτε τώρα ούτε επί ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν, να μην λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε το προσφυγικό, διότι μπορεί να τα λέτε ωραία και να κάνετε το σενάκα, αλλά αυτό είναι λάθος. Δεν συμβαίνει αυτό. Δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ που καλλιεργείται τώρα. Φταίνουν τα αίτια που ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει. Όχι απλώς έτσι, φταίει. Και αν φταίει γίνει, 1000%. Και τελειώνω. Απορώ αν γίνει κυβερνητική θέση αυτό που λέτε ότι είναι ελληνικό θέμα. Επαναλαμβάνω. Εύχομαι να μην γίνει. Επαναλαμβάνω. Λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Δεν είπα είναι ελληνικό θέμα. Μην διαστρέφετε. Είπα. Προφανώς είναι θέμα με ευρωπαϊκές διαστάσεις. Η Ελλάδα έχει την ευθύνη της. Αυτό λέω. Αλλά προσέξτε όμως, θέλω να συνεννοηθούμε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, μα καμία αμφιβολία, το οποίο φαίνεται από τις διατάξεις που έχει κάνει, από την οργάνωση που έχει κάνει, στα άσυλα, στα ζητήματα του μετατραυματικού, στους χρόνους των προσφυγών, στο ότι αφήνει να έχουν άδεια εργασίας από την πρώτη στιγμή που μπαίνουν μέσα, στο ότι δεν έκανε ένα κλειστό προαναχωρησιακό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ευνοούσε. Ότι η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ, και την βαθιά ιδεολογική επιλογή, είναι όλοι εδώ. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η επιλογή της κυβέρνησης είναι διαχωρισμός προσφύγων και παρανόμων μεταναστών, επαναπατρισμός των παρανόμων μεταναστών, ευρωπαϊκή διαχείριση του ζητήματος των προσφύγων. Αυτό σας τα λέω με χοντρές γραμμές. Κάτι το οποίο έχει πολλές λεπτομέρειες, αλλά τελικά αυτό είναι το σημαντικό. Οι πολίτες μας ακούνε, ζητάνε από την κυβέρνηση και η κυβέρνηση δια του Πρωθυπουργού, όχι δια οποιοδήποτε άλλο, δεν τα λέει ο Βορύβης, δεν τα λέει ο Ρεπονδιοσπουργός, δεν τα λέει ο οποιοδήποτε. Ο Πρωθυπουργός είπε, ναι, δώστε μας χρόνο να ξεδιπλώσουμε το άλλο σχέδιο που έχουμε. Ξέρουμε ότι είμαστε σε κρίση, καταλαβαίνουμε την πίεση. Δώστε μας λίγο χρόνο να εφαρμόσουμε το σχέδιό μας. Εδώ θα είμαστε. Μάλιστα, εδώ θα είμαστε και θα το δούμε. Να έρθουμε τώρα σε θέματα που αφορούν και την κοινωνία. Κύριε Υπουργέ, η κυβέρνηση έχει αποφασίσει μια σειρά από μέτρα. Φόρο ελάφρυνσης, μειώνει ΦΠΑ, έτσι. Αρκετά. Δεν φαίνεται όμως αυτές οι ελαφρύνσεις, δεν φαίνονται στην καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών, να σας πω εγώ για παράδειγμα. Και πού να φανούν τώρα. Όχι, θα πρέπει να φανούν. Μα δεν ψηφίστηκαν ακόμα. Μισό λεπτό. Και όταν θα ψηφιστούν, φανούν στη φορολογική δήλωση, κύριε Παπαδάκη. Φάνηκε στον έτσι. Θα ψηφίσουμε τώρα και θα φανούν στη φορολογική δήλωση. Σας μιλάω για το ΦΠΑ. Εντάξει, ο ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ είναι συναισθίαση μείωση. Αυτό λέτε. Για συναισθίαση. Εγώ γιατί ψωνίζω, εξακολουθώ και ψωνίζω ακριβά τη τιμή του προϊόντος. Εκεί θα πρέπει να δει κανένα. Ακούστε τον ανταγωνισμό πώ διαμορφώνεται. Α, και εσεί τι κάνετε για τον ανταγωνισμό. Εσεί ψηφίζετε το μήμα. Ακούστε πάλι να συνεννοηθούμε, πρέπει να τελειώσουμε με αυτή την εποχή. Είναι μία λάθος εποχή αυτή. Δεν αποφασίζουμε εμείς τις τιμές. Ψωνίζω όμως εγώ. Εσείς ψωνίζετε. Αλλά δεν τις αποφασίζουμε τις τιμές εμείς. Εμείς έχουμε. Δεν τις αποφασίζουμε και δεν πρέπει να τις αποφασίζουμε. Να σας πω πώς θα μπορούσατε δεν να τις αποφασίζουμε, δεν πρέπει να τις αποφασίζουμε. Ότι η μείωση οποία και οι φοροαπαλλαγές που θα έρθουν για τις επιχειρήσεις, ναι, να μην είναι για την τσέπη του επιχειρηματία. Να περνάνε στην κοινωνία. Και πώς μπορούν να περνάνε στην κοινωνία. Για πείτε. Μειώνεται το κόστος παραγωγής. Μειώνεται το κόστος παραγωγής. Ναι. Μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές. Ναι. Μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές. Μειώνεται η φορολογία. Μειώνεται η φορολογία. Αυτό θα πρέπει να κάνει πιο φθηνά. Θα πρέπει να κάνει πιο φθηνά. Εάν δεν το δω, ξέρετε τι θα πω. Χαριστικά πήρατε τα μέτρα για να ωφεληθούν οι επιχειρηματίες και να βάλουν το όφελος που προκύπτει από τις απαλλαγές στην τσέπη του. Είναι έτσι, δεν είναι. Μπράβο. Εάν δεν δω επενδύσεις για να έχουμε περισσότερες θέσεις. Να τελειώνουμε δουλειά. Λοιπόν. Υπερασπίζεστε μία φιλοσοφία η οποία έχει αποτύχει παντού και πάντα. Ιστορικά. Εγώ δεν σας είπα. Ακούστε. Κεντρικό σχεδιασμό των τιμών δεν υπάρχει και δεν πρόκειται δεν να γίνει. Δεν σας είπα να γίνει επειδή πιο πρόεδρε. Εμείς θα βγάζουμε διοικητικά βάρη. Θα βγάζουμε φορολογικά βάρη. Θα απελευθερώνουμε την οικονομία και, θα ανεβαίνουν και περιμένουμε να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός. Πάντως, επειδή είστε Υπουργός Αγροτικής Αναπτύξης. Να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός. Αυτό το που λέμε και πάντα... ο ανταγωνισμός, κύριε Παπαδάκη, θα λειτουργήσει. Από το χωράφι στο ράφι που λέμε, οι τιμές.
επειδή είστε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Χρόνια τα ακούμε. Το ακούμε πάρα πολλές δεκαετίες, ας πούμε, το πώς διαμορφώνεται το αγροτικό προϊόν από τον παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή. Εκεί το Υπουργείο και η κυβέρνηση έχει δυνατότητα παρέμβασης να δει τι έγινε τελικά και ένα προϊόν που ξεκινάει από 100 πάει 250. Αυτή την ψαλίδα μπορεί να κλείσει με κάποιο τρόπο. Η απάντηση, ξαναλέω, είναι η ίδια και θα την λέω τυποποιημένα και σταθερά. Ελεύθερη ναι, αγορά. Ναι, ναι, αλλά θα γίνεται με την αφαίρεση διοικητικών και φορολογικών βαρών. Λέει ο κ. Σογαδάκης. Μα αν αυτό τελικά όμως οδηγήσει απλώς σε μεγαλύτερα κέρδη για τις επιχειρήσεις εδώ και τους μεσάδες, αυτό λέει. Αυτό λέω. Δηλαδή λέει εσείς βγάζετε λέει, τα βάρη. Αλλά τελικά ο καταναλωτής δεν απολαμβάνει τίποτε. Ούτε επενδύσεις κάνει ο ούτε επενδύσεις κάνει ούτε νέες θέσεις δουλειάς βλέπω. Μπράβο. Δεν είναι το επιχείρημα του κεντρικού σχεδιασμού. Γι' αυτό σας λέω πρέπει να τελειώνουμε με αυτό. Διότι πάντοτε το επιχείρημα του κεντρικού σχεδιασμού, δηλαδή τι, θα φτιάξουμε μεγάλο υπουργείο, αυτό λέει ο κ. Παπαδάκης. Δεν το λέει έτσι. Δεν το λέω, ναι. Δεν το λέει έτσι. Αλλά εκεί οδηγεί η λογική του. Θα φτιάξουμε μεγάλο υπουργείο, στο οποίο θα έχουμε τιμοκαταλόγους. Θα παίρνουμε τα κόστη, θα τα βάζουμε. Και να βγάζουμε τιμές. Το Υπουργείο. Κεντρικό το Υπουργείο. Κεντρικός σχεδιασμός και προγραμματισμός. Εγώ δεν είπα αυτό. Απαντώ λοιπόν. Όχι. Δεν θα το κάνουμε αυτό. Τι θα κάνουμε. Θα αφαιρούμε τα βάρη. Λέει ο κ. Παπαδάκης. Άμα θα κερδίζουν πολύ. Ναι. Κερδίζουν πολύ κύριε Παπαδάκη. Ωραία. Ερώτηση. Γιατί δεν φτιάχνουμε κι εμείς λοιπόν ένα σούπερ μάρκετ να πάμε δίπλα να κερδίσουμε λιγότερο αλλά να κερδίσουμε και να πάρουμε και όλη την πελατεία. Να πώς λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Εσείς ποντάρετε προσέξτε λοιπόν. Επαγγελματίες τώρα. Μπορεί λοιπόν να υπάρξει. Θα μου απαντήσει ο κ. Παπαδάκης. Ναι, αλλά υπάρχουν στερευλώσεις και καρτέλ. Βέβαια. Σωστά, θα μου απαντήσει ο κ. Παπαδάκης. Ακριβώς πει αυτό. Μαζεύονται δηλαδή αυτοί μεταξύ τους και κανονίζουν τις τιμές. Έτσι. Αυτό θα μου πει. Έτσι, σε αυτό σας λέω. Γι' αυτό βάλαμε μια ισχυρή επιτροπή ανταγωνισμού, ώστε ο κ. Παπαδάκης να πάει να κάνει την καταγγελία και εκεί πράγματι η επιτροπή ανταγωνισμού θα δει αν υπάρχουν εναρμονισμένες πρακτικές. Θα δει αν υπάρχουν κύριε Υπουργέ, πρακτικές. Ξέρετε. Έτσι. Ωραία και όχι, προσέξτε, ναι, και όχι πάλι το Υπουργείο. Γιατί όχι το Υπουργείο. Γιατί το Υπουργείο θα παίρνει τηλέφωνο να στέλνει για τους φίλους του Α και τους φίλους του Β. Ωραία μια ανεξάρτητη αρχή η οποία εποπτεύει την αγορά ωραία, και παρεμβαίνει εκεί που υπάρχουν στρατούς. Ωραία μας τα λέτε. Οι τιμές δεν θα πέσουν. Ωραία, λέω, ωραία λέτε, σας περιγράφω υπάρχει, το επιτυχημένο σύστημα σε ολόκληρο τον κόσμο. Εκεί που υπάρχει αναποτελεσματικότητα. Έχουμε την απαράδεκτη παρέμβαση του κράτους με φορομπηκτικές πολιτικές. Πετρέλαιο. Επειδή δεν μπορεί καμία κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της λαθρεμπορίας των καυσίμων, τι έκανε. Φόρο. Τα τελευταία 10, 12, 13 χρόνια έχει αυξήσει κατά 1300% τον ειδικό φόρο κατανάλωση στο πετρέλαιο, στα καύσιμα. Εκεί λοιπόν... Γιατί έχουμε τον κρατικό παρεμβατισμό. Πρέπει να βρούμε λοιπόν. Δεν θα μου λέτε για τη μία πλευρά και δεν θα μου λέτε και την άλλη. Όχι, εκεί τι έχω έχουμε. Δίκιο. Ναι, έχετε δίκιο. Στην αύξηση της φορολογίας. Έτσι. Είστε μαζί μου. Είστε ξανά στη φιλελεύθερη γραμμή τη μόνη. Δεν είναι φιλελεύθερη. Λοιπόν, όταν είναι και χαίρομαι που όλοι σιγά σιγά ερχόμαστε σε αυτή τη γραμμή όταν είναι και θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά βέβαια την εφαρμογή του. Εδώ είπαμε να κάνουν διοικητικά μέτρα ελαφρύνσει στου επιχειρηματίε, αλλά οι τιμέ. Ελεύθερη αγορά. Τιμές ελεύθερη αγορά. Να διαμορφώνεται από την ελεύθερη αγορά. Βεβαίως θα διαμορφώνεται από την ελεύθερη αγορά. Δεν υπάρχει κανείς αποτελεσματικότερος μηχανισμός εκτός από το μηχανισμό της αγοράς για τον προσδιορισμό των τιμών. Και οι καταναλωτές ξέρουν τι επιλέγουν και αυτοί το καθορίζουν. Είναι σίγουρο, κύριε Υπουργέ, είναι σίγουρο ότι αν αυξάνει η φορολογία, σίγουρα αυξάνονται οι τιμές. Αν μειώνουν τη φορολογία, το πιο πιθανό είναι ότι μάλλον θα μειωθούν οι τιμές. Όπως και να έχει δοκιμάσει. Να πω κύριε Παπαδάκη, γιατί έχετε δίκιο σε αυτό. Στο παράδειγμα του πετρελαίου, εγώ να σας πω και τι υπερασπίζομαι. Καθώς θα βελτιώνει την οικονομία, δημιουργείται και θα δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος. Τι πρέπει να ελαφρύνουμε, κάθε τι που βαραίνει την παραγωγή. Το πετρέλαιο, για παράδειγμα, είναι κάτι που βαραίνει τα νοικοκυριά από τη μια, αλλά βαραίνει και την παραγωγή. Μιλήσατε για τους αγρότες. Βαραίνει την παραγωγή. Χρειαζόμαστε διαφοροποίηση στο αγροτικό πετρέλαιο για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών μας προϊόντων. Είχα μαλλιά όταν το πρώτο άκουσα αυτό. Γιατί τώρα, περιμένετε. Τώρα, καθίστε μην ξαναφυτρώσω. Καθίστε μην ξαναφυτρώσω. Εδώ και τρεις μήνες δεν φύτρωσα πάντως. Μ' αρέσει που θέλετε από αυτήν την κυβέρνηση αυτή να τα λύσει όλα στο τρίμηνο. Εγώ θέλω να λύσω το πρόβλημα των μαλλιών μου. Το εκτιμώ να σας πω γιατί. Γιατί έχετε τόσες υψηλές φιλοδοξίες, εσείς και οι πολίτες, πράγματι,
Μα θυμά και μα βαραίνει αυτό. Δεν έχω εγώ φιλοδοξίε. Έτσι. Προσδοκίε και δεν είπαμε ποτέ. Και προσδοκίε. Γιατί πήγατε εμείς δεν είπαμε ποτέ. Δύο λεπτά. Δεν είπαμε ποτέ προεκλογικά ότι θα μειώσουμε το πετρέλαιο παρά το παραγωγικό. Τη φορολογία σα. Δεν μιλάμε για το πετρέλαιο. Δεν το είπαμε. Στελέχη σα το λέγανε όλα τα πράγματα. Δεν το είπαμε. Για το αγροτικό πάντως. Το αγροτικό λέγατε πάντως για το αγροτικό. Είπαμε λοιπόν ότι θα βρούμε. Δεν το είπαμε. Το είπαμε το 2016. Δεν το έχουμε πει το 2018. Που είναι το εκλογικό μας πρόγραμμα. Δεν το έχουμε. Το ξεχάσατε. Όχι. Το επαναφέρουμε. Προσέξτε. Αλλά θα βρούμε έναν αποτελεσματικό μηχανισμό. Και αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Προκειμένου, γιατί αυτό το οποίο λέμε τώρα αγροτικό πετρέλαιο είναι ένα ζήτημα. Ποιος είναι αυτός ο οποίος το δικαιούται, με ποιο κριτήριο θα το πάρει, το κριτήριο είναι η δήλωσή του εισθερματική, το κριτήριό του είναι η πραγματική χρήση κάτε του πετρελαίου. Το... Να μην γίνεται λαθρεμπόριο. Έχουνε... Πόσα χρόνια έχει... έτοιμα είναι αυτό, κύριε Υπουργέ των Αγροτών. Πολλά. Πολλά. Δεν θα έπρεπε να έχει βρεθεί. Θέλετε ένας να μου πείτε γιατί, να σα απολογηθώ, γιατί δεν το ρύθμισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν το ρύθμισε. Για τον ίδιο λόγο που θα δυσκολευτείτε κι εσείς. Γιατί η χώρα είναι σε εποπτεία. Και όταν θα έρθουν οι θεσμοί μετά από κανένα δίμηνο, τρίμηνο πάλι, θα σα πούνε πόσο θα χάσει από το. Πόσο θα χάσει, από πού θα τα βρει. Απαντώ. Από τον ειδικό φόρο θα τα βρει. Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά επαναλαμβάνω. Εκεί. Η προσπάθειά μας, και αυτό είναι το οποίο υποστηρίζω στο ζήτημα το δημοσιονομικό, είναι να αλαφρύνουμε τα βάρη της παραγωγής. Προσέξτε, αυτό είναι επιλογή πολιτική που λέω, δεν είναι αυτονόητο. Γιατί κάποιος θα γυρίσει να μου πει γιατί τα βάρη της παραγωγής. Να αλαφρύνουμε, παραδείγματος χάρη, τα βάρη, ξέρω εγώ, της ακίνητης περιουσίας. Να αλαφρύνουμε τα βάρη του εισοδήματος. Δεν είναι μόνο εγώ θα σας πω πρωτίστως τα βάρη της παραγωγής. Και όχι μόνο αυτό, κύριε Υπουργέ. Είναι πολιτική επιλογή αυτό. Να σας πω κάτι και κλείνοντας με αυτό να πούμε κάτι που ενδιαφέρει και πάρα πολύ κόσμο και μας ρωτάει. Γάλα, παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή η τιμή του γάλακτος για τον κτηνοτρόφο είναι εξευτελιστική. Την ίδια στιγμή που έρχεται αβέρτα κουβέρτα γάλα από βαλκανικές χώρες, από την Ολλανδία, από την... Και μη ελεγχμένο πολλές φορές. Εγώ έχω την εντύπωση ότι το γαλατάκι που πίνω είναι ελληνικό και έχω δυσαρεστημένο τον κτηνοτρόφο που παίρνει χαμηλή τιμή. Δυσαρεστημένο... Θα βάλουμε ένα-ένα. Ναι. Μπορούμε να απαγορεύσουμε τις αγωγές γάλακτος. Όχι, δεν υπάρχει. Όχι. Τι μπορούμε... Να βοηθήσουμε τον κτηνοτρόφο μπορούμε όμως. Άρα. Να και να είναι ανταγωνιστική τιμή. Βάλτε τα λίγο σωστά για να συνεννοηθούμε. Σωστά τα βάζω. Όχι, τα βάζετε. Μπορεί λοιπόν να φέρει γάλα, αλλά πρέπει να μας πει ότι πουλάει γάλα Ρουμανίας. Α, το κάνει. Να μας το πει. Ναι. Κάποιος το κάνει, κάποιος δεν το κάνει. Είναι ευθύνη δική σας όμως. Βεβαίως. Τι κάνει ο Υπουργός, τι λέει. Ότι στους αγρότες, επειδή μπορεί κάποιοι να δηλώνουν για πετρέλαιο και το πουλάνε αλλού, σωστά, θέλω να βρω έλεγχο, να δω πώς γίνεται. Για το γάλα, θέλω να βρω έλεγχο, γιατί και εκεί μάλλον... κλέβουν. Για την άλλη αγορά, για τα σούπερ μάρκετ και αυτά, η ελεύθερη αγορά θα κάνει. Για τις τιμές. Εκεί το κράτος. Για τις τιμές. Για τους ελέγχους. Για τις τιμές. Εκεί το κράτος. Ελεύθερη αγορά. Στο άλλο. Γιατί για παράδειγμα. Γιατί σα είπα εγώ ποτέ ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο δεν πρέπει να το ελέγχει το κράτος. Σα είπα αυτό. Ότι το ρυθμιστικό δεν πρέπει να το ελέγχει. Να το δω. Σας είπα ότι δεν πρέπει να καθορίζει τις τιμές. Να το δω. Αυτό σας είπα. Δεν έχει κρατική διατίμηση. Σας είπα ότι δεν πρέπει να ελέγχει. Δεν σας είπα, για ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ότι δεν γίνονται έλεγχοι για τα ζητήματα αυτά. Συνεχώς γίνονται έλεγχοι. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ. Συνεχώς γίνονται έλεγχοι. Θα γίνονται περισσότεροι και καλύτεροι. Θα γίνονται. Οι ποινές θα είναι πιο αυστηρές για όσους προβαίνουν σε ελληνοποιήσεις, αλλά και εκεί, γιατί το ακούω. Δώστε μας λίγο το χρόνο. Πρέπει να αλλάξουμε μία περίπλοκη νομοθεσία. Θα σας τον δώσουμε το χρόνο. Προσθέξτε. Ναι. Πρέπει. Το θέμα είναι να αντέχουν προστασία καταναλωτή. Αθέμητος ανταγωνισμός. Νοθεία. Παραβίαση της νομοθεσίας ΠΟΠ. Όλα αυτά πρέπει να φτιάξουν ένα θεσμικό πλαίσιο. Αποφασίστε, έχετε κάνει έργο το 100 μέρες ή θέλετε ακόμα χρόνο. Γιατί εγώ δεν ξέρω. Μάλιστα. Τα... Λοιπόν, 100 μέρες είπαμε να τελειώσουμε πολλά. Άμα, με συγχωρείτε κύριε Δελατόλα, να τα τελειώσουμε σε 100 μέρες και να φύγουμε κιόλας. Επειδή μιλούσατε για καύσιμα, με καύσιμα του ΣΥΡΙΖΑ λειτουργείτε. Έτσι, για το βέβαια. Εδώ μας έλεγαν ότι υπάρχουν δημοσιονομικά κενά ύψους 2 δις. Και ξαφνικά δεν υπάρχει το δημοσιονομικό κενό των 2 δις. Τι έγινε και δεν υπάρχει.
Εδώ ξαφνικά πήραμε ένα ομόλογο που ήταν στο Θεό και φτάσαμε σε ομόλογα με αρνητικές επιδόσεις. Ναι, αλλά τι έγινε και έχουμε ομόλογα. Τα κάψιμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτά. Μισό λεπτό, τα κάψιμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτά. Δεν ξέρεις από αριθμούς. Το 9 μήνο όμως του 2019 τα 4,5 δισεκατομμύρια δεν τα μαζέψατε εσείς. Τι εννοείτε? Τα είχαν μαζέψει προηγούμενοι. Ποιο δεν τώρα αυτό το τρέμινο. Ναι, το 9 μήνο. Για το 9 μήνο. Γιατί το τρέμινο δεν παίζει μέσα. Το τρέμινο δεν παίζει. Το κατά 30. Όχι, αποφασίστε τώρα. Γιατί άμα πάμε στο 9 μήνο σήμερα δεν παίζει και τίποτα. Θα σα απαντήσω αμέσω. Δεν γίνεται έτσι. Κατά 30%. Να το λήξουμε. Κατά 30% μας αρμέξατε εσείς και κατά 70% μας αρμέξαν οι προηγούμενοι. Μα, γιατί το υπερπλάνασμα προέρχεται όχι από την σοβαρά ανάπτυξη. Τώρα. Βάζετε από τη φορολογική πολιτική αυτής της κυβέρνησης ίδια με τη φορολογική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι βέβαια. Το βάζετε έτσι. Όχι βέβαια. Όχι δηλαδή, να δούμε τώρα τι γίνεται. Πάντως, το λέτε τέτοια πράγματα. Όχι, λέω το εξής. Όχι, κύριε... Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Μητσοτάκης, το οποίο δεν το είχε εξαγγείλει, είναι να μειώσει τον ένφια. Μεσοσταθμικά κατά 22%. Ότι αυξήθηκαν και τα αυτό δεν έγινε τώρα. Δεν το είχε νομοθετήσει. Τώρα δεν έγινε. Δεν το είχε νομοθετήσει. Αλλά ποιο είχε νομοθετήσει. Άσε σε πάει όπου θέλει. Ποιο είχε νομοθετήσει. Είχε πει ποτέ ότι. Γιατί θα παντρελαθούμε τώρα. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε σε εκλογές. Έκανε ό,τι ο Ρουσφέτη μπορούσε να κάνει. Αλλά τον ένφια δεν τον έκανε. Ήταν να τον κάνει. Αφού του βάζει επιτυχίε. Αυτό λέει. Κύριε Υπουργέ, σα ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.